Που συνεδρίαζε σήμερα με την κυρία Μογκερίνη για την χάραξη ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής και εν συνεχεία παρουσία του κυρίου Αβραμόπουλου του Έλληνα Επιτρόπου για θέματα τρομοκρατίας. Βέβαια, ο κύριος Αβραμόπουλος αντικαταστάθηκε από την πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, από εκείνους που τότε ήταν απέναντι στην κυβέρνηση Καραμαλή και ήταν οι βριστές του Κώστα Καραμαλή. Και φαίνεται ότι οι τομεάρχες της Νέας Δημοκρατίας, αντί να ασχολούνται με το τι γίνεται ακριβώς στην Ευρώπη και τις αποφάσεις που λαμβάνονται, ασχολούνται με άλλα πράγματα. Ασχολούνται, παραδείγματος χάρη, με την προσπάθεια να δείξουν ότι αυτή εδώ η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση ανάλγητη απέναντι στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Αν και στην ομιλία του αρχηγού της εξωματικής αντιπολιτεύσεως δεν ακούστηκε ούτε μία λέξη. Τσάμπα οι τσαμπουκάδες εχθές, οι μπούκες στη Βουλή, τσάμπα ήμουνα μέσα. Λοιπόν. Παρακαλώ πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Θα σας χορηγήσω τσάι από το παλιό που δίδαμε στους νέους συλλέκτους. Να το κρατήσετε. Α, καλά. Τώρα... Κύριε Γεωργιάδη, μην ξαναπαρέμβετε, παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σε τελευταία, σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Καμένο, με συγχωρείτε. Εν τη απουσία του κυρίου Καμένου, ο οποίος προφανώς δεν έπρεπε να ήταν εδώ, τις προηγούμενες μέρες στις αγορεύσεις σας αναφερθήκατε και στον ίδιο και στο πάρτι. Και θέλω να σας πω, μην εξεγείρεστε τώρα. Μην εξεγείρεστε τώρα. Κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε. Συνεχίζω, κύριε Πρόεδρε, γιατί την ώρα που πράγματι αλλάζει η Ευρώπη και ασχολούμαστε με σοβαρά θέματα άμυνας, άλλοι ασχολούνται με πάρτι. Είχα και μία λιμενοφυλακίνα που χόρεψε σε Μπέκικο. Μήπως θα πρέπει να απολογηθούμε κιόλας, και γιατί ήρθε το χορευτικό τμήμα του λιμενικού σώματος. Ασχοληθείτε με τα σοβαρά, κύριε. Και να δείτε κάποια στιγμή ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να δείτε και ποια είναι η πραγματικότητα και όχι η εικονική πραγματικότητα. Θέλω λοιπόν να πω ότι είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς και οφείλω να πω συγχαρητήρια στην ομάδα διαπραγμάτευσης, γιατί πράγματι ενώ υπήρχε η τεράστια πίεση για τη μείωση του προϋπολογισμού εις βάρος των στελεχών ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, ενώ υπήρχαν οι υποσχέσεις της προηγούμενης κυβέρνησης, το αποτέλεσμα το οποίο επετεύχθη χάρη στην στενή συνεργασία που είχαμε με την ΠΟΕΣ, με τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και τα στελέχη της ΔΟΣΥ, και θέλω δημόσια να ευχαριστήσω τον στρατηγό Μπρασάκη και όλα τα στελέχη της ΔΟΣΥ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το μισθολόγιο το οποίο κατατίθεται είναι ένα μισθολόγιο, όπως θα εξηγήσω και παρακάτω, που χωρίς να επιβαρύνει το Υπουργείο Οικονομικών, χωρίς να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της χώρας, κάνοντας μια συνεπή πολιτική με βάση τους υφισταμένους προϋπολογισμούς, καταφέρνει όχι να μειώσει έστω και για ένα ευρώ ένα μισθό στελέχος των ενόπλων δυνάμεων ασφαλείας, αλλά αντίθετα 19,5 εκατομμύρια να δοθούν ως ένα μέρος από την οφειλόμενη προς τα στελέχη αποκατάστασης αποφάσεις του Βουλίου της Επικρατείας. Το τρίτο θέμα είναι ότι πράγματι βρισκόμενος στις Βρυξέλλες είδα ένα συγχαρητήριο Twitter, το οποίο η Νέα Δημοκρατία επισήμως πρότεινε στον ελληνικό λαό να ακούσει την ομιλία Βενιζέλου. Αυτό είναι ακριβώς το δείγμα του τι ακριβώς συμβαίνει. Το ότι σήμερα αξιωματική αντιπολίτευση και ΠΑΣΟΚ είναι ένα και το αυτό. Πρώτη φορά βλέπω promotion από τη μεριά της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως μέσω των κοινωνικών δικτύων για να ακούσει τον κύριο Βενιζέλο. Όταν θα συνενωθείτε, μπορούμε να σας δώσουμε και μία φωτογραφία από ένα υποβρύχιο, από αυτά που ο κύριος Σάφα πήρε τα 500 εκατομμύρια και εξαφανίστηκε, και ένα κυλί με τη φωτογραφία του Σάφα το κάνετε και νέο θηρεό στο κόμμα σας. Και αυτά τα λέω γιατί ακριβώς από αυτά τα χρήματα θα έπρεπε σήμερα να συζητούμε το πώς θα δοθούν αυξήσεις και θα υπάρξει ανάπτυξη. Από τα χρήματα που εκλάψαν από τον ελληνικό λαό, 500 εκατομμύρια που πήρε ο Σάφα είναι το σύνολο
των επιδομάτων επικινδυνότητος για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Αυτά που εισέπραξε μόνο, και το λέω αυτό διότι ήταν ένα άρθρο του κ. Παπαδόπουλου, του γαμπρού της κ. Μπακογιάννη, στελέχους μεγάλου της Νέας Δημοκρατίας πλέον, έφυγε από τον κύριο Κουβέλη, πήγε στη Νέα Δημοκρατία τώρα ως γαμπρός και υπάλληλος του κυρίου Μαρινάκη, έκανε ένα άρθρο. Θα σας πω ότι αυτά τα χρήματα τα οποία εμείς δίνουμε σήμερα ως νυχτερινά, για πρώτη φορά, στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, για ένα τρίμηνο είναι αυτά που εισέπραξε η κόρη της κυρίας Μπακογιάννη όταν πήρε την καμπάνια του Ερυθρού Σταυρού με 350.000 και 670.000 συμβόλαια από τον Ερυθρό Σταυρό για να προμοτάρει τον Έρανο. Τα χρήματα τα οποία μοιράζατε αφιδώς αριστερά και δεξιά σε κολλητούς σας και δικούς σας, εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και εις βάρος των Ελλήνων πολιτών και βεβαίως των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο πλαίσιο των προβλέψεων της συμφωνίας που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2015, που θυμίζω είχε ψηφίσει και η αξιωματική αντιπολίτευση, επιχειρείται η αναμόρφωση των ειδικών μισθολογίων, μεταξύ των οποίων και αυτό που αφορά το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σώματων ασφαλείας. Αναμφίβολα, πρόκειται για μια προσπάθεια εξυγχρονισμού του μοντέλου του μισθολογίου που διέπει τι αποδοχέ του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και των σώματων ασφαλείας, εξυγχρονισμό ο οποίο κατά καιρού είχε κριθεί περισσότερο από αναγκαίο. Η αναγκαιότητα έγκυται κυρίως στο ότι το μισθολογικό μοντέλο πρέπει πρωτίστως να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εξελίξεις της δημόσιας διοίκησης και να συναρτάται με τις δεξιότητες, τις επιδόσεις και τις αρμοδιότητες του προσωπικού, όπως επίσης και στις ιδιαιτερότητες που συναντιούνται σε ορισμένα υπουργεία. Όπως είναι σε όλους γνωστό και κατανοητό, η σημερινή δημοσιονομική συγκυρία και η υποχρέωση και η ευθύνη μας να μην υποθηκευτεί το μέλλον των επομένων γενεών δεν επιτρέπει τη διαμόρφωση ενός μισθολογίου που θα επιφέρει στην παρούσα φάση σημαντική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και αποκαθιστά και την νομιμότητα. Ταυτόχρονα όμως, η συνείδησή μας απέναντι στους ανθρώπους που καθημερινά και υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες μοχθούν για την ασφάλεια και την ευημερία όλων μας, επέβαλε τη διατήρηση των καταβαλωμένων αποδοχών στο ίδιο επίπεδο, ώστε να μην υπάρξει στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που θα δει να μειώνονται στον τραπεζικό του λογαριασμό οι αποδοχές που λαμβάνει. Υπό αυτές τις συνθήκες, τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου μισθολογίου, ειδικά όσον αφορά το στρατιωτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εντοπίζονται το εξής. Και αναφέρομαι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διότι κάναμε μία προσπάθεια να συνδεθεί με τα σώματα ασφαλείας. Αλλά δυστυχώς, εκεί έχει πριτανεύσει ο συνδικαλισμός ο κομματικός και περιφερόμενοι στα καφενεία, ψάλλοντας το μαγκανά, λέγοντας ψέματα, νομίζουν ότι θα κάνουν αντιπολίτευση. Αντί να έρθουν να δουν τα συμφέροντα των συναδέλφων τους και να συνδυάσουν τα συμφέροντα των σωμάτων ασφαλείας με τον ενόπλο δυνάμεων που θα μπορούσαν να είχαν αποδώσει. Και ευτυχώς ο Υπουργός, ο κύριος Τόσκας, και οφείλω να το πω δημόσια, με προσωπική του επιμονή και παρά την κόντρα των συνδικαλιστών, κατάφερε να εξασφαλίσει ακριβώς τους πόρους αυτούς, ώστε να μην αδικηθούν τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας σε σχέση με τον ενόπλο δυνάμεων. Στη διαμόρφωση λοιπόν του μισθολογίου αυτού, που είναι δημοσιονομικά ουδέτερο, καθώς όχι μόνο δεν προβλέπονται μειώσεις, αλλά οι αυξήσεις προβλέπονται κατά επέκταση και επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία εκτιμάται σε 19 εκατομμύρια περίπου, δεν θα καταβληθούν άμεσα, αλλά σε βάθος τετραετίας, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την απαραίτητη δημοσιονομική σταθερότητα, παράγοντα εξαιρετικά κρίσιμο για την έξοδο της χώρας από τη δημοσιονομική στενοπό. Η ανάγκη από συμπίεση της μισθολογικής κατανομής σε όλο το μισθολογικό φάσμα στο πλαίσιο των αρχών διαμόρφωσης του νέου μισθολογίου καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια να γίνει με κοινωνικά δίκαιο τρόπο, διότι αφενός μεν αδικία συνιστά και η μη αναγνώριση και ανταμοιβή των αυξημένων ευθυνών και αρμοδιοτήτων που έχουν ορισμένες κατηγορίες στελεχών. Και από την άλλη, ωστόσο, δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να υποτιμάται η συνεισφορά των στελεχών των κατωτέρων βαθμίων της διοίκησης. Στη διατήρηση του ύψους των καταβαλωμένων αποδοχών στο ίδιο επίπεδο με πριν, γεγονός που αναπόφευκτα οδηγεί σε προσωπικές διαφορές συνόλου περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ για τα στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το σημαντικό στο στοιχείο είναι ότι κανένας στέλεχος δεν θα δει να καταβάλλονται μειωμένες αποδοχές στο τραπεζικό του λογαριασμό. Δεδομένου, ωστόσο, ότι οι προαναφερόμενες προσωπικές διαφορές αφορούν κυρίως σε στελέχη των κατωτέρων βαθμίων της διοίκησης, ιδιαίτερη αξία θεωρώ ότι έχει θέσπιση για πρώτη φορά για το στρατιωτικό προσωπικό του επιδόματος παραμεθωρίου ύψους 100 ευρώ περίπου.
το οποίο σημειώνω θα λάβουν στην πλειοψηφία τους τα παραπάνω στελέχη που υπηρετούν στην Παραμεθόριο και ανέρχονται σε περίπου 12.000. Επομένως, με τη διατήρηση της προοπτικής διαφοράς και τη χορήγηση του νέου επιδόματος Παραμεθωρίου, τα εν λόγω στελέχη θα δουν μια μικρή αλλά πραγματική αύξηση των αποδοχών τους. Πριν από λίγο, η ομάδα διαπραγμάτευσης υπό την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού δέχτηκε και για πρώτη φορά τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων θα έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν αυτό που δικαιούνται και τα νυχτερινά. Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ μέχρι σήμερα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι τελικά οι αποδοχές των στελεχών θα είναι πολύ καλύτερες από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Όσο δε αφορά τα επιδόματα του κινδύνου, επισημαίνω ότι έχει λάβει χώρα εκτεταμένη επιτελική επεξεργασία αυτών, ώστε να υπάρξει αφενός εξορθολογισμός στην καταβολή αυτών με την επικαιροποίηση των δικαιούχων και των προϋποθέσεων που αυτά πρέπει να πληρούν. Αφετέρου, να μην διακυδεύεται το παραμικρό, η διατήρηση ικανότητας, η πτυτική, η καταδυτική, η πτωτική, που ορισμένες κατηγορίες στελεχών πρέπει να το έχουν. Το οποίο θα μου επιτρέψετε να πω συνδέεται άρρηκτα με την αναγνώριση και ανταμοιβή της επικινδυνότητας που διέπει την άξιση των καθηκόντων τους. Αλλά ξέρετε κάτι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρόκειται να συνεχίσει το φαινόμενο να επαναφέρουμε από στράτους ρουσφετολογικά και χωρίς να πετάν να τους δίνουμε πτυτικό επίδομα. Χωρίς να καταδύονται να τους δίνουμε καταδυτικό επίδομα. Χωρίς να κάνουν πτώσεις με αλεξίπτωτα να τους δίνουμε πτωτικό επίδομα. Διότι τα χρήματα τα οποία φαινόντουσαν ότι πηγαίναν προς εκεί, δεν πηγαίνανε προς τα κομμάντο των ενόπλων μας δυνάμεων, που πράγματι κινδυνεύουν κάνοντας αυτό το δύσκολο έργο, αλλά πηγαίνανε στην πλειοψηφία, σε εκείνους τους οποίους επαναφέρανε, βάζαν στα γραφεία και τους δίναν το επίδομα χρεώνοντας το υπόλοιπο στράτευμα. Θα ήταν όμως άδικο να σταθώ μόνο στο μισθολόγιο και μην αναφέρω σειρά κινήσεων που γίνονται σε πολλαπλά επίπεδα και οι οποίες, παρά το γεγονός ότι άμεσα δεν θα έχουν αντίκτυπο στους μισθούς στελεχών, έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς που μεσοπρόθεσμα θα έχουν ισχυρό αντίκτυπο στελέχη μας. Ενδεικτικά μόνο αναφέρω ότι με επιτυχία προχωράνε εκποιήσεις εύκριστων μη επιχειρησιακά αναγκαίων υλικών μέσω σύναψης διακρατικών συμφωνιών, εγκεκριμένων βέβαια από τη Βουλή των Ελλήνων, που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και οι οποίες αναμένουν τις δουλειές σημαντικών εσόδων. Τα έσοδα αυτά πηγαίνουν προς όφελος του προσωπικού. Από εκεί κατασκευάζονται κατοικίες προς όφελος των αξιωματικών και των υπαξιωματικών σε όλη την Ελλάδα. Θα σας πω μόνο ότι το 2014 είχε γίνει ένα σπίτι. Πέρσι παραδώσαμε 101 σπίτια, φέτος θα ξεπεράσουμε 420 σπίτια. Του χρόνου από τα χρήματα αυτά θα εξασφαλίσουμε στο μέγιστο τις ανάγκες του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, ιδιαίτερα στην Παραμεθόριο και ιδιαίτερα στην νησιωτική Ελλάδα, όπου αντιλαμβάνεστε ότι κατά την καλοκαιρινή περίοδο είναι πάρα πολύ ακριβά τα νίκια και δεν μπορεί να τα αποξέρθει ένας υπαξιωματικός με ένα μισθό της τάξης των 800 ευρώ. Καταβάλλεται επίσης προσπάθεια εξοπλισμού των εξοπλισμών των στρατιωτικών νοσοκομείων, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο πόρο, έτσι ώστε να περιοριστεί δραστικά η υγειονομική δαπάνη που καταβάλλουν τα στελέχη μας και οι οικογένειές τους. Με διαυγείς και ανοιχτές διαδικασίες που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από κανέναν. Προχωρήσαμε και προχωράμε σε συμφωνίες με μεγάλους ιδιωτικούς φορείς, όπως η Τράπεζα Πειραιώς, στη βάση της προσφοράς των μέγιστων δυνατοτήτων και ωφελημάτων για το προσωπικό του Υπουργείου, αλλά και για τους αποστράτους. Χαίρομαι δε, ιδιαίτερως που το τελευταίο διαπιστώνω ότι αυτές οι συμφωνίες ενεργοποιούν τις δυνάμεις της αγοράς και του ανταγωνισμού, οδηγώντας σε πολλαπλά ωφέλη για το προσωπικό μας. Αυτά είναι μόνο λίγα από αυτά που έχουμε πετύχει. Και δεσμευόμαστε ότι με τη βοήθεια του Θεού θα προχωρήσουμε ακόμα παραπάνω. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα προηγουμένως την κυρία Γεννηματά, η οποία περιέγραψε περίπου μια Ελλάδα καταστρεμένη και μια οικονομία που δεν έχει καμία ελπίδα. Το ίδιο έκαναν και τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως και της άλλης αντιπολιτεύσεως σε αυτή τη διήμερη συζήτηση. Αν άκουγε κανείς τις ομιλίες, θα νόμιζε ότι αυτή η συζήτηση δεν αφορά το τέλος μιας εποχής και την αρχή μιας καινούργιας εποχής. Δεν αφορά το τέλος της εποχής των μνημονίων και της παράδοσης εθνικής κυριαρχίας, που για πρώτη φορά έχουμε δώσει για μέτρα τα οποία θα ληφθούν μετά από 2 χρόνια. Ενώ σε αντίθεση με το παρελθόν που είχαμε μέτρα για δόση εκβιαστικά. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε αντίμετρα. Αλλά εάν θέλουν να δουν την πραγματική εικόνα της αγοράς και αν δεν πιστεύουν όλους αυτούς που έρχονται και επισκέπτονται τη χώρα μας οι υποψήφιοι επενδυτές, ας ανοίξουν το τηλέφωνό τους και ας μπουν στην ιστοσελίδα
του Bloomberg. Να δούνε πού έφτασε σήμερα και πριν από λίγο το επιτόκιο των δεκαετών ομολόγων των ελληνικών. Το επιτόκιο λοιπόν των δεκαετών ομολόγων, και μάλιστα ζήτησε και από τον Υπουργό Οικονομικών να μου το επιβεβαιώσει για να μην κάνω κανένα λάθος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στο 5,673, που σημαίνει είναι ακριβώς στο 2009. Παραλάβαμε επιτόκια. Τι θέλετε, κύριε Μπούρα, πέστε μου, εσείς που είστε οικονομολόγος μεγάλος, πέστε μου. Σας δίνω τον χρόνο μου. Ελάτε, κύριε Μπούρα, πάρετε το εσείς. Μην κάνετε διάλογο, το 14 κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Έχετε χάσει 2 μέρες αγοράς. Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε. Πραγματικά, να σας πω κάτι. Δεν έχετε καταλάβει ότι όσο προσπαθείτε να πείτε ψέματα στον ελληνικό λαό, έχετε να αντιμετωπίσετε μία πληροφορία που μπορεί να έχει πρόσβαση ο καθένας. Πραγματικά θα πρέπει να ηρεμήσετε. Πρέπει να ηρεμήσετε. Το 14 ήταν η χρονιά που διαλύσατε την Ελλάδα. Πήγατε και φιλήσατε την κατουρημένη ποδιά του Βενιζέλου, αθωώσατε το Πασόκ για όλα όσα έκανε, παραδώσατε τη Νέα Δημοκρατία στην πολιτική της ταπείνωσης και έρχεστε τώρα έχοντας διαλύσει τα ασφαλιστικά ταμεία με το PSI, έχοντας διαλύσει τα νοσοκομεία, έχοντας διαλύσει τα πανεπιστήμια, έχοντας διαλύσει τους Έλληνες ομολογιούχους, και αντί να βάλετε την ουρά κατά τα σκέλια, τολμάτε να μιλάτε. Θα σας δικάσει ο ελληνικός λαός, κυρία Βούλτεψη. Και αν είστε τόσο εκνευρισμένοι, ελάτε να σας δώσω τσάι που έχω από τις παλιές εποχές, από τους πρωτοκαταταγμένους. Παρακαλώ να έρθει στο βήμα ο Υπουργός Οικονομικών, κύριος Ευκλήδης Ακαλώτος.